Μία σύγκρουση μέχρι σε σχάτων με αφορμή προσωπικές διαφορές αποκαλύπτεται πίσω από τους απανωτούς εμπρισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο με παράπλευρες επιπτώσεις. Το μάρμαρο πληρώνουν και ανυποψίαστοι γείτονες των εμπλεκομένων που είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται χωρίς να μπορούν να φανταστούν τι συμβαίνει. Με σφαίρες και έναν ακόμη εμπρισμό κορυφώθηκε η άγρια βεντέτα ανάμεσα σε 38χρονο περιπτερά, την πρώην σύντροφό του, τον πρώην σύζυγό της και τον αδελφό του που κατέληξαν αργά το μεσημέρι στα κρατητήρια. Πυροπολεμούς, η αστυνομία βρήκε 7 κάλικες και είδε μετά το αυτοκίνητο. Μετά από λίγο άκουσα τα σκυλιά. Είχαν αυτό και έμπαινε ένα φως μέσα παράξενο. Λέω τι είναι αυτό και βγαίνω από εδώ και τι να δω, είχε πάρει φωτιά το αυτοκίνητο. Μία τα ξημερώματα, οι κάτοικοι της Οδού Αμερικής πετάχτηκαν στο δρόμο από απανωτούς πυροβολισμούς. Βγαίνοντας έξω, είδαν το μπλε Όπελ να καίγεται απ' άκρης άκρη. Οι δράστες δευτερόλεπτα νωρίτερα είχαν γαζώσει το σπίτι όπου διέμενε ο 38χρονος. Ακριβώς κάτω από το τεπόζιτο άρχισε η φωτιά. Με τίποτα δεν έσβηνε. Μόνο και έβαλε αφρό η πυροσβεστική και αυτό το. Είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Τρεις βολίδες είχαν διαπεράσει την πόρτα του υπνοδωματίου, οι δύο καρφώθηκαν στην ντουλάπα σε απόσταση αναπνοής από το σημείο που βρισκόταν ο ίδιος και μία κοπέλα. Είχε το παιδί, αλλά τι ήθελε να κάνει. Είπε τίποτα. Τι να πει, φώναζε, εντάξει, όπως θα κάναμε όλοι μας. Πρόκειται για το αποκορύφωμα της σύγκρουσης μέχρι σε σχάτων που ξεκίνησε με καταγγελίες για απειλές, ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα με πρωταγωνιστές τον 38χρονο περιπτερά και την πρώην σύντροφό του. Ξημερώματα της περασμένης Τρίτης σημειώθηκε η απόπειρα εμπρισμού έξω από το σπίτι της στην περιοχή του Μασταμπά. Το μάρμαρο πλήρωσε το αυτοκίνητο ενός γείτονα που λίγο έλειψε να γίνει στάχτη. Η ίδια υπέδειξε τον 38χρονο, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του. Είμαστε πανικοβλημένοι, είμαστε απροστάτευτοι. Αν το πετάξανε εδώ έξω ή χτύπησε από εκεί και γύρισε πίσω. Εδώ πετάξανε. Ό,τι πετάξανε, το πετάξανε εδώ. Για εδώ μέσα επήγαινε. Λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου στην οδό Παλαιοκάπα, ένα αυτοκίνητο Λάντσια, ίδιο με το αυτοκίνητο της Παθούσας, πήρε φωτιά, η οποία έκαψε ένα ακόμη αυτοκίνητο ανυποψίας του περαστικού. Ο δράστης πίστεψε πως ήταν το αυτοκίνητο της Παθούσας, όμως η ίδια το είχε φυγαδεύσει, μεταφέροντάς το έξω από το σπίτι του πρώην συζύγου της στο Γιώφυρο. Σήμερα τα ξημερώματα, την ώρα που αστυνομία και πυροσβεστικοί έψαχναν κάλικες και τα απομεινάρια του εμπριστικού μηχανισμού στην Οδό Αμερικής, ενημερώθηκαν πως το επίμαχο αυτοκίνητο είχε μόλις πάρει φωτιά και αυτό. Η ασφάλεια Ηρακλείου και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να συνδέσουν τα στοιχεία και προχώρησαν το μεσημέρι στη σύλληψη τόσο του 38χρονου περιπτερά, της πρώην συντρόφου του, του πρώην συζύγου της και του αδελφού του, που αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στον εισαγγελέα.